Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας έδωσε μαζί με το λαό τη μάχη των πυρκαγιών και σήμερα παλεύει μαζί του για τις δίκαιες διεκδικήσεις του που αρνείται να ικανοποιήσει η κυβέρνηση. Ζήσαμε την πυρκαγιά στη Βόρεια Εύβοια. Κατέκαψε τα δάση και τις λαϊκές περιουσίες και οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι εγκληματικές. Είναι εγκληματική η πολιτική που εφαρμόζεται διαχρονικά από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟ και του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δασοκτόνα. Τη διαπερνά η εμπορευματοποίηση της γης, καταπατήσεις και αλλαγές χρήσης σε κρατικά δάση και δασικές εκτάσεις, εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων, ακόμα και σε περιοχές ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, με δεκάδες παρεμβάσεις, έχει απαιτήσει μέτρα δασοπροστασίας και πυρόσβεσης, αλλά δεν πήρατε μέτρα πρόληψης, κύριοι της κυβέρνησης, ούτε καν δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, δασικών δρόμων, εξασφάλιση νερού. Είστε συνένοχοι για τη χρόνια υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση της πυροσβεστικής και των δασαρχείων, για τα πεπαλαιωμένα πυροσβεστικά οχήματα και χρησιμοποιείτε την κλιματική κρίση ως δικαιολογία για να ξεφύγετε. Οι ευθύνες σας θα καταλογιστούν. Αντιμετωπίζετε όλοι σας τις λαϊκές ανάγκες ως κόστος και θεωρείτε όφελος τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Το αστικό κράτος που δείχνει την πυγμή του κατά του λαού ως φρουρός της καπιταλιστικής βαρβαρότητας έδειξε τη γύμνια του για την προστασία του δάσους και των λαϊκών περιουσιών. Η φωτιά στη Βόρεια Εύβοια μπορούσε να ελεγχθεί από το πρώτο 24ωρο, αλλά η κυβέρνηση αρνήθηκε να ρίξει επαρκή μέσα πυρόσβεστη. Δεν υπήρχε σχέδιο και συντονισμός. Η συνδρομή του μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κάθε φορά, ήταν μετά τραγωδίας. Τα χωριά διασώθηκαν χάρη στην αυτοθυσία των παλικαριών που έμειναν πίσω και δεν ακολούθησαν την τυφλή και χωρίς σχέδιο εκένωση. Οι λιγοστές δυνάμεις της πυροσβεστικής ήταν χωρίς καθοδήγηση και βοήθεια. Η καταστροφή είναι τεράστια, συνολική και η πράξη νομοθετικού περιεχομένου είναι δραματικά πίσω από τις λαϊκές ανάγκες. Γι' αυτό την καταψηφίζουμε. Οι δόσεις που διαφημίζετε, κύριε Υπουργέ, δεν καλύπτουν τις ζημιές. Και σταματήστε να παίζετε με τον πόνο των λαϊκών οικογενειών που τους κατέστρεψε η πολιτική σας. Στις 21 Αυγούστου, η μεγαλειώδης κινητοποίηση του λαού της Εύβοιας στον κόμπο της τροφιλιάς έδωσε αποφασιστική απάντηση. Μεγάλος αγώνας, κύμα αλληλεγγύης. Χιλιάδες λαού καταδίκασαν την πολιτική που τους έκαψε και τους εμπέζει. Διαμόρφωσαν τα αιτήματά τους. Το ψήφισμα που εγκρίθηκε είναι μελετημένο, ρεαλιστικό και αυτό το στηρίζει το ΚΚΕ. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Αποζημίωση 100% για κάθε σπίτι, στάβλο, αποθήκη, ζώα και καλλιέργειες. Αγροτικό εξοπλισμό. Πραγματική αναπλήρωση εισοδήματος για όλους. Αποκατάσταση του δάσους. Αντιπλημμυρικά έργα τώρα, γιατί ο κίνδυνος είναι άμεσος. Οι ρητινοκαλλιεργητές βρέθηκαν στο δρόμο και επιβάλλεται να πληρωθούν άμεσα για την παραγωγή του 2020 και 2021. Να εξασφαλιστεί μόνιμη δουλειά, με σύμβαση εργασίας, μισθό και δικαιώματα για την αναδάσωση, συντήρηση του δάσους. Συνταξιοδότηση στα 55 χρόνια για τους άντρες και 50 για τις γυναίκες, για όσους το επιθυμούν, με 4.500 βαρέα ένσημα. Η πρόταση που πλάσαρε ο Πρωθυπουργός για τα λεγόμενα κοινοφελή προγράμματα των 530 ευρώ μειχτά είναι απαράδεκτη και είναι επίσης προκλητική. Οι εκβιασμοί να γίνουν οι ρετσινάδες σκλάβοι της τέρνα και κάθε τέρνα. Οι χτινοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι έπεθαν πολύ μεγάλες ζημιές και απαιτούμε αποζημίωση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο ζώο και κυψέλι, χωρίς εξαιρέσεις, τροφές για τα ζώα και τα μελισσοσμήνη. Οι προϋποθέσεις του πρώην ΨΕΑ για τη φυτική παραγωγή προβλέπουν απαράδεκτους αποκλεισμούς,
κόβουν τουλάχιστον το 50% στις αποζημιώσεις στους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Κάηκαν χιλιάδες ελιές, καταστράφηκαν ελαιοπαραγωγοί και δεν μπορούν να ζήσουν τα επόμενα χρόνια με 10 ευρώ το χρόνο ανά δέντρο. Ουσιαστική στήριξη των μικρών επιχειρήσεων στον τουρισμό και την εστίαση. Προσπαθείτε να χρυσώσετε το χάπι με απαλλαγή από τον έμφυα για 3 χρόνια. Μετά τι θα γίνει? Πού θα βρουν οι λαϊκές οικογένειες τους πόρους? Γι' αυτό είναι αναγκαία όχι μόνο η επέκταση των απαλλαγών, αλλά η κατάργηση του έμφυα, η διαγραφή των χρεών των πληγέντων σε εφορία, τράπεζες, ΔΕΗ, η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από το κράτος. Οι προκαταβολές για τα καμένα σπίτια, στάβλους, αποθήκες δεν αρκούν για να γίνουν οι μελέτες, να αγοραστούν υλικά, να πληρωθούν οι λογιστές για τους φακέλους. Υποτιμάτε τις ζημιές, κύριε Υπουργέ, και οδηγείτε τους πυρόπληκτους στις τράπεζες σε δάνεια που δεν μπορούν να αποπληρώσουν. Αναδάσωση με κρατική ευθύνη, χωρίς αναδόχους, ενιαίος σχεδιασμός με επιστημονικά κριτήρια. Τι δεν καταλαβαίνετε? Δεν ξέρετε για τις καταπατήσεις και τις αλλαγές χρήσης γης, για τους στόχους των αρπακτικών στον κατασκευαστικό τομέα, στον τουρισμό, στην ενέργεια, τους εργολάβους που καιροφυλακτούν? Η Επιτροπή Ανασυγκρότησης υπό τον κύριο Μπένο είναι φορέας προώθησης επιχειρηματικών συμφερόντων στη γραμμή της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης, της ανάπτυξης για τους λίγους, με χορώδης εκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάπτυξης, το γνωστό υπερμνημόνιο. Ο λαός έχει χορτάσει από μεγάλα λόγια. Κυβερνήσατε όλοι σας και τον 21ο αιώνα παραμένει ένα επικίνδυνο οδικό δίκτυο που καταδικάζει το χειμώνα σε απομόνωση τη Βόρεια Εύβοια. Τα κέντρα υγείας είναι παρατημένα. Ένα χρόνο από την πλημμύρα του Αυγούστου του 2020, στο Λιλάντιο πεδίο και στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων δεν έχει γίνει κανένα ουσιαστικό αντιπλημμυρικό έργο. Οι πλημμυροπαθείς αγωνιούν και υποφέρουν. Πολλοί αποκλείστηκαν και από τις ανεπαρκέστατες αποζημιώσεις, και αυτοί που πήραν κάτι πλήρωσαν πολλαπλάσια για την αποκατάσταση. Γι' αυτό λέμε στο λαό μας, καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και στα κόμματα που υπηρετούν τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Οργάνωση και πάλι, γιατί μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, να ξεμπερδέψει με αυτό το σάπιο σύστημα και να ανοίξει το δρόμο για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του, χωρίς εκμεταλλευτές και ψευτοσωτήρες. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.